Και πάμε να ξεκινήσουμε πρώτα με την πίτσα μας. Μία πίτσα express από τη στιγμή που θα ξεκινήσουμε στο πολύ σε 10 με 15 λεπτάκια η πίτσα θα είναι μέσα στο φούρνο γιατί θα σας δείξω μία τεχνική για να κάνετε γρήγορα ζυμάρια πίτσα, σπιτικό ζυμάρια πίτσα, χωρίς μαγιές, πολύ εύκολα, πολύ γρήγορα, σε 25-30 λεπτά θα τρώτε. Για την barbecue πίτσα με κοτόπουλο θα χρειαστούμε. Για τη ζύμη, 175 γραμμάρια αλεύρι που φουσκώνει μόνο του, 90 γραμμάρια νερό, αλάτι, 2 κουταλιές της σούπας ελαιόλαδο και σιμιγδάλι για το φύλλο. Για την επικάλυψη θα χρειαστούμε 50 γραμμάρια barbecue sauce, 100 γραμμάρια bacon, 300 γραμμάρια κοτόπουλο βρασμένο, 100 γραμμάρια μίξ τυριών, 10 ντοματίνια, πιπέρι, 1 κουταλάκι του γλυκού ελαιόλαδο και 1 κουταλιά της σούπας βασιλικό. Για το σερβίρισμα θα χρειαστούμε φύλλα βασιλικού και 1 κουταλάκι του γλυκού ελαιόλαδο. Και πάμε να ξεκινήσουμε. Το ζυμαράκι μας φτιάχνετε, να σας πω, και στα χέρια. Δεν χρειάζεται μίξερ, αλλά άμα έχετε μίξερ είναι πολύ πιο εύκολη διαδικασία. Οπότε μίξερ, χέρια. Μίξερ, ο Διονύσης είπε. Πάμε το μίξερ. Η ίδια διαδικασία ακριβώς ισχύει και με τα χέρια. Σε 5 λεπτάκια ανακάτεμα θα ήταν έτοιμο. Οπότε ρίχνουμε το αλεύρι στο μίξερ. Το νεράκι. Ελάχιστο αλατάκι. Και λίγο ελαιόλαδο. Περίπου 2 κουταλιές της σούπας. Εδώ. Να σας πω ότι το αλεύρι είναι αλεύρι που φουσκώνει μόνο του, οπότε έχει μέσα baking powder και θα φουσκώσει η πίτσα μας κατευθείαν με το τη βάλουμε μέσα στο φούρνο. Γιατί κανονικά το ζυμάρι για πίτσα έχει μαγιά. Θέλει φούσκωμα, ξεφούσκωμα, ξεκούραση. Είναι μια διαδικασία χρονοβόρα, αλλά σήμερα δεν έχουμε χρόνο γιατί έχουμε να κάνουμε και πρέτσελ, έχουμε να κάνουμε και κρέμα πιάτου. Οπότε σας έδειξα αυτόν τον τρόπο για να μπορέσετε να κάνετε γρήγορα μια πίτσα. Τώρα, απλά χτυπάμε όλα τα υλικά μεταξύ τους μέχρι που να είναι έτοιμο το ζυμάρι μας. Και το ζυμαράκι μας είναι έτοιμο. Όπως σας είπα, η όλη διαδικασία γίνεται κανονικά και στο χέρι, δεν χρειάζεται μίξερ. Απλά με το μίξερ είναι ακόμα πιο εύκολη. Τώρα, πάμε να ετοιμάσουμε το ζυμαράκι μας πολύ απλά και κατευθείαν. Δεν χρειάζεται να περιμένουμε να φουσκώσει γιατί δεν έχει μαγιά, οπότε δεν υπάρχει κανένας λόγος. Λοιπόν, θα ρίξω λίγο σιμιγδάλι εδώ και εδώ. Μπορείτε να κάνετε τη διαδικασία και με αλεύρι, δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Απλά το σιμιγδάλι θα μας δώσει αυτή την υπέροχη υφή και θα γίνει τραγανή η πίτσα μας και είναι κάτι που θέλουμε. Τώρα, πλάστης και ανοίγουμε την πίτσα μας. Εδώ. Σε περίπτωση που δείτε ότι κολλάει, βάλτε λίγο σιμιγδάλι εδώ για να σας βοηθήσει να ανοίξετε το ζυμάρι σας. Κοιτάξτε τι ωραίο ζυμαράκι που είναι. Σε περίπτωση που χτυπήσετε καλά στο μίξερ ή στο χέρι, δεν θα χρειαστεί να περιμένετε καθόλου. Θα έχει δέσει το ζυμάρι και θα μπορέσετε να ανοίξετε κατευθείαν. Σε περίπτωση που δείτε ότι σπάει το ζυμαράκι καθώς θα ανοίγετε, αφήστε να ξεκουραστεί 5 λεπτά και θα ανοίγει μετά πάρα πολύ εύκολα. Γενικά είναι ένα ζυμάρι που γίνεται πάρα πολύ εύκολα. Απλά το αλεύρι χρειάζεται ή λίγο χτύπημα παραπάνω ή λίγο ξεκούραση. Κάτω από τα δύο πρέπει να κάνετε. Εγώ χτύπησα στο μίξερ, οπότε δεν χρειάζεται να ξεκουράσω καθόλου. Κατευθείαν όπως είναι. Άνοιξα το ζυμαράκι μου και κοιτάξτε εδώ τι υπέροχο που είναι. Είναι φανταστικό. Το βλέπετε? Εδώ. Τώρα, καθώς άνοιξα το ζυμαράκι μου, έχω ένα ωραίο ταψάκι. Εδώ. Και θα ρίξω λίγο σιμιγδάλι ακόμα. Να βάλω την πίτσα μου πάνω. Εδώ. Την κάνω λίγο μακρόστινη για να μπορέσει να φορέσει το ταψί. Και έχω μία barbecue σάλτσα. Θα ρίξω πάνω γιατί θα κάνω μία πίτσα με κοτόπουλο. Δεν χρειάζεται πάρα πολύ. Όπως βλέπετε, μία κουταλιά της σούπας είναι αρκετή. Απλώστε με την πίσω μεριά του κουταλιού να πάει παντού, εδώ, και μην το παρακάνετε στις σάλτσες. Γενικά οι πολλές σάλτσες χαλάνε την πίτσα μας. Δεν θέλουμε πολύ σάλτσα, θέλουμε ίσα να καλύψει όλα τα σημεία. Πάρτε από εδώ, βάλτε εδώ. Τέλεια. Τώρα, ό,τι άλλο έχουμε στο ψυγείο μας. Τι έχουμε, μπέικον, ζαμπόν, ίσως λίγο γαλοπούλα. Εγώ έχω λίγο μπέικον και λίγο γραβιέρα, θα πάρω το μπέικον.
κόψω σε ωραία κομματάκια. Εδώ. Μεγάλα κομμάτια. Μου αρέσει να έχει δάγκωμα η πίτσα από μπέικον. Αυτό είναι αρκετό. Και επίσης έχει περισσέψει λίγο κοτόπουλο ψημένο. Θα κόψω και κοτόπουλο. Εδώ σε μεγάλα κομμάτια, πάλι να έχουμε δάγκωμα, να νιώθουμε το τρώμε κοτόπουλο. Και πριν ρίξουμε το μπέικον και το κοτόπουλο, θα ρίξουμε λίγα τυράκια. Έχω λίγο τσένταρ, θα προσθέσω λίγο τσένταρ. Και έχω και λίγο μοτσαρέλα, δεν χρειάζεται πολύ. Το πολύ τυρί, να ξέρετε ότι σκοτώνει την πίτσα. Θέλει ίσα ίσα τυράκι να λιώσει και να κάνει κρούστα. Αυτό είναι το μυστικό. Θα ρίξω από πάνω και το μπέικον και το κοτόπουλο. Δεν ξέρω αν θέλετε κάτι ακόμα. Θα βάλουμε ένα ντοματίνι ωραίο. Ωραίος. Θα ρίξουμε μπόλικο πιπεράκι. Και μία σταλιά ελαιόλαδο. Εδώ. Μας αρέσει πάρα πολύ ο βασιλικός, αλλά βρίσκεται από την άλλη μεριά του κήπου. Οπότε θα έρθω εδώ. Εδώ. Βέβαια, ο βασιλικός, άμα το ρίξουμε φρέσκο από πάνω, ξέρετε ότι πάντα μα πάντα καίγεται μέσα στο φούρνο. Εμείς θα ρίξουμε και τώρα και μετά. Θα ρίξουμε τώρα βασιλικό για να αρωματίσει την πίτσα μας, καθώς ψήνεται, να υπάρχει έτσι λίγο άρωμα μέσα στη ζύμη. Αλλά σίγουρα πρέπει να ρίξουμε και στο τέλος για να υπάρχει γεύση από το βασιλικό. Μία υπέροχη πίτσα. Το κόλπο που κάνω πάντα είναι με ένα ταψάκι να μεταφέρω την πίτσα σε ένα άλλο ταψάκι που έχει κάψει πολύ καλά στο φούρνο. Αυτό βοηθάει πάρα πολύ στο να πιάσει γρήγορα κρούστα η πίτσα μου, γρήγορα να μην κρυώσει ο φούρνος, να πιάσει κρούστα και να ψηθεί πολύ γρήγορα. Αλλά είναι κάτι που είναι σχετικά δύσκολο για να κάνετε όλοι σας. Οπότε, άμα δεν μπορείτε να το κάνετε αυτό, αυτό που θα κάνετε είναι να βάλετε το ταψί κατευθείαν, όπως είναι το μικρό ταψάκι, πάνω σε ένα άλλο ταψί που έχει ήδη πυρώσει μέσα στο φούρνο, για να κουμπίσει το πυρωμένο ταψί και να μεταφέρει γρήγορα θερμοκρασία. Άμα μπορείτε όμως, μεταφέρετε την πίτσα όπως είναι, κοιτάξτε. Εδώ θα το κάνω για να δείτε. Πάνω στο άλλο ταψί. Ένα από τα δύο θα κάνετε. Τώρα έκανα χαζουμάρα γιατί δεν μπορώ να ξαναβάλω την πίτσα πίσω. Δεν πειράζει. Θα προσπαθήσω. Αχ! Αχ! Έλα! Έλα! Δώσε ένα χειροκρότημα, ρε Διονύση. Οπότε, μία ή άλλη, ή θα πάρετε και θα ρίξετε την πίτσα κατευθείαν πάνω στο άλλο ταψάκι, ή θα πάρετε το ταψάκι και θα βάλετε πάνω στο άλλο το ταψάκι που έχει πυρώσει ήδη στο φούρνο και ο φούρνος μου είναι στους 220 βαθμούς και θα χρειαστεί συνολικά περίπου 15 λεπτάκια για να γίνει η πίτσα μου. Μόλις γίνει ωραία από πάνω και φουσκώσει και γίνει όμορφη και σεξι και χρυσήσει, θα βγάλουμε το φούρνο και θα σερβίρουμε. Η πίτσα έχει ιταλική προέλευση και η παρασκευή της ξεκίνησε τον 16ο αιώνα στην Νάπολη. Η λέξη πίτσα προέρχεται από την αρχαία ελληνική λέξη πικτή, που σημαίνει ζύμωση ζαχαροπλαστική. Στη συνέχεια έγινε πίτα και οδήγησε στη λέξη πίτσα. Οι αρχαίοι Έλληνες έφτιαχναν μια στρογγυλή βάση από ζύμη ψωμιού, πάνω στην οποία έβαζαν τυρί, λαχανικά, ελαιόλαδο και μυρωδικά. Το φαγητό αυτό το ονόμαζαν πλακούντας και στα βυζαντινά χρόνια έγινε πίτα. Άλλες πηγές αναφέρουν πως η πίτσα οφείλει το σχήμα της στους Πέρσες, οι οποίοι, κατά τις εκστρατείες τους, έψιναν ψωμί στις στρογγυλές ασπίδες τους. Η πίτσα μαργαρίτα, με ντομάτα, μοτσαρέλα και βασιλικό, παρουσιάστηκε το 1889 από τον Ραφαέλε Εσπόζιτο, ο οποίος αφιέρωσε τη δημιουργία του στη Βασίλισσα Μαργαρίτα, καθώς τα χρώματα της πίτσας αντιπροσώπευαν τα χρώματα της ιταλικής σημαίας. Και η πίτσα μας είναι έτοιμη! Όπως σας είπα, εφόσον είναι καυτός ο φούρνος και το ταψί από κάτω είναι καυτό, σε 15 λεπτά θα είναι έτοιμη. Άμα δεν είναι καυτός ο φούρνος ή δεν είναι καυτό το ταψί, τότε θα αργήσει 5-10 λεπτά και ακόμα η πίτσα. Αλλά κοιτάξτε εδώ, το να φτιάξεις μόλις σε 15 λεπτά πίτσα και άλλα 5 λεπτά που ζυμώσαμε το ζυμάρι, όπα, είναι πραγματικά χρόνος ρεκόρ. Να παραγγείλεις να σου φέρουν πίτσα, περισσότερη ώρα θα κάνεις. Οπότε είναι πολύ σημαντικό να ακολουθήσεις ακριβώς τις οδηγίες μου. Και αυτό που θέλω να δείτε είναι το πόσο τραγανή είναι. Ακούστε. Ακούστε. Σπάει. Είναι κροκάντε όπως λένε και οι Ιταλοί. Και είναι ακριβώς όπως μου αρέσει η πίτσα. Τραγανή, λεπτό ζυμάρι. Έχει φουσκώσει όσο πρέπει. Να κόψω στα 6 ή στα 8 κομμάτια. Θα κόψω στα 6 γιατί μου φαίνεται πιο δελεαστικό, πιο μπαμπάτσικο. Οπότε εδώ. Και εδώ.
Κοιτάξτε. Η απόλυτη thin crispy πίτσα. Θα ανοίξω λίγο τα κομμάτια εδώ. Το τυράκι είναι τόσο όσο. Δεν χρειάζεται να βάλετε παραπάνω. Δεν χρειάζεται να έχει πάρα πολύ τυρί η πίτσα γιατί σκεπάζει όλες τις υπόλοιπες γεύσεις. Και όπως σας υποσχέθηκα, λίγο φρέσκο βασιλικό στο τέλος. Μας αρέσει πάρα πολύ ο βασιλικός να υπάρχει και φρέσκος και όπως υπάρχει ήδη μέσα στη σάλτσα γιατί έχει δώσει αρώματα. Αλλά κοιτάξτε εδώ. Με λίγο φρέσκο βασιλικό από πάνω. Δεν θα βάλω τίποτα άλλο. Συνηθίζω βέβαια στις πίτσες να βάζω ρόκα φρέσκια από πάνω γιατί μου δίνει αυτό το τραγανό που θέλω και το φρέσκο, αλλά ο βασιλικός έχει κάνει μια χαρά τη δουλειά του και επειδή μας αρέσει πάρα μα πάρα πολύ, τι θα ρίξουμε στο τέλος από πάνω, Διονύση? Λίγο ελαιόλαδο, αλλά ελάχιστο για να μυρίσει. 1-2 σταγόνες σε κάθε κομματάκι και αυτό ήταν. Σε 25 λεπτά κάναμε την πιο νόστιμη χειροποίητη πίτσα με δικό μας ζυμάρι από το μηδέν. Για την barbecue πίτσα με κοτόπουλο. Φτιάχνουμε πρώτα τη ζύμη, βάζοντας στον κάδο του μίξερ το αλεύρι, το νερό, το αλάτι, το ελαιόλαδο και ζυμώνουμε μέχρι να γίνει μια ελαστική ζύμη. Απλώνουμε σιμιγδάλι στη ζύμη και την ανοίγουμε με τον πλάστη μέχρι να γίνει πολύ λεπτή. Ρίχνουμε σιμιγδάλι σε ένα ταψί και βάζουμε τη ζύμη. Απλώνουμε την barbecue sauce, προσθέτουμε το τριμμένο τσένταρ, την τριμμένη μοτσαρέλα, το μπέικον, το κοτόπουλο και τα ντοματίνια. Ρίχνουμε το πιπέρι, το ελαιόλαδο και τον βασιλικό. Ψήνουμε την πίτσα πάνω σε πυρωμένο ταψί στους 220 βαθμούς για περίπου 15 λεπτά. Αφού ψηθεί, την κόβουμε σε κομμάτια, προσθέτουμε φύλλα βασιλικού, ελαιόλαδο και σερβίρουμε. Και ήρθε η ώρα της δοκιμής. Να σας πω ότι πάντα όταν τρώω πίτσα, διαλέγω το μεγαλύτερο κομμάτι, γιατί θεωρητικά έχεις φάει ένα κομμάτι. Κάθε κομμάτι μετριέται σαν ένα κομμάτι. Οπότε, άμα φας 4 κομμάτια, δεν έχεις φάει πολύ, αλλά άμα φας τα 4 πιο μεγάλα κομμάτια, θεωρητικά έχεις φάει τη μισή πίτσα, αλλά τελικά έχεις φάει πολύ περισσότερο. Και αυτό θα κάνω. Θα φάω αυτά τα 3. Ξεκινώντας από αυτό. Ειλικρινά, είναι μοναδική και το πιο μοναδικό είναι ότι τη φτιάξαμε σε τόσο λίγο χρόνο. Είναι τόσο τραγανή. Ακούστε. Έχει γέμιση όσο ακριβώς πρέπει και πρέπει να ακολουθήσετε ακριβώς τη συνταγή που σας έδωσα. Άμα δοκιμάσετε, είμαι σίγουρος πως δεν θα ξαναπαραγγείλετε πίτσα. Παναγία μου.